και το ΕΚΑΣ θα κοπεί και η Πικουρική θα κοπεί και οι συντάξεις ακόμη και των 400 ευρώ θα μειωθούν. Οι επικουρικές δεν θα κοπούν, τονίζει το κυβερνητικό επιτελείο, ωστόσο αυτό είναι η μισή αλήθεια για τους συνταξιούχους. Η πραγματικότητα λέει ότι η συγχώνευση κύριας και επικουρικής κόβει επί της ουσίας μια σύνταξη από όλους μέσα στη διάρκεια του χρόνου. Τι θα κάνουμε τώρα? Θα πάμε στη θάλασσα. Να πνιγούμε όλοι, να ησυχάσουμε. Εμείς δουλέψαμε 35 χρόνια για αυτό το επικουρικό. Εγώ συγκεκριμένα έπαιρνα 467 επικουρικό. Τώρα παίρνω 212. Όταν κοπεί, τι θα γίνει? Τώρα μαζί με τις μειώσεις στο σύνολο των συντάξεων, οι συνταξιούχοι παλιοί και νέοι με το νέο ασφαλιστικό μέσα στο 2016 θα χάσουν σχεδόν 3 συντάξεις. Η συγχώνευση κύριας και επικουρικής σύνταξης οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια στην απώλεια των 2 τρίτων του ποσού από τις επικουρικές. Τι συντάξη, εγώ δεν περνώ για το πόδι που έχω σπάσει το πόδι, έχω 3 χρόνια και δεν έχω πάρει τίποτα. Κάθε μήνα θα κόβουν, και μετά λέει πληρώσε την εφορία. Πώς θα την πληρώσω την εφορία, πώς θα πληρώσω τη ΔΕΗ? Τώρα, συνολικά και άσχετα με τις εισφορές που είχαν καταβάλει κατά τη διάρκεια δεκαετιών εργασιακού βίου, οι συνταξιούχοι θα χάσουν περίπου 8 στις 12 επικουρικές. Βλέπετε να παίρνει τη σύνταξη του? Καλά, εγώ δεν πρόκειται να πάρω ποτέ. Το έχω προαποφασισμένο. Το έχω δουλέψει στο μυαλό μου. Και πρέπει να βάζουμε στην άκρη από τώρα ό,τι παίρνουμε για τα κερατιά μας. Εάν προλάβουμε και γεράσουμε έτσι όπως μας έχουν κάνει.